αν παρακολούθησε κανείς το συνέδριο από την αρχή μέχρι το τέλος, και είσαστε πολλοί, τα πράγματα είναι μάλλον ξεκάθαρα. Το πρώτο ξεκάθαρο είναι ότι ζείτε σε ένα τόπο εξαιρετικά ευλογημένο και μοναδικό στη Μεσόγειο. Δεν υπάρχει άλλη περιοχή η οποία να έχει τα χαρακτηριστικά αυτού του νησιού, την αυτοτέλεια αυτού του νησιού και την αυτονομία και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να σταθεί κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Αν δείτε όλο τον περιβάλλοντα χώρο, θα δείτε ότι μόνο ένα κράτος το οποίο βρίσκεται στη στεριά, να το πούμε έτσι, θα μπορούσε να παρουσιάσει τα χαρακτηριστικά της Κρήτης. Την ίδια στιγμή, μέσα από αυτό το συνέδριο αναδείχθηκαν τρία πράγματα. Τρεις θεματικές είχαμε, αλλά αναδείχθηκαν τρία πράγματα. Ζητούμε να παραμένουν πρώτα απ' όλα οι υποδομές. Οι υποδομές σε αυτό που λέμε δημόσιο χώρο, γιατί εκεί είναι το πολύ μεγάλο έλλειμμα, είναι και σε άλλα σημεία της Ελλάδας, αλλά στην Κρήτη είναι πολύ μεγάλο έλλειμμα. Στο οδικό δίκτυο, όπου υπάρχουν και αναδείχθηκαν και διαφωνίες σε σχέση με τη χάραξη και την σωστή λειτουργία του μεγάλου άξονα στη Βόρειο Κρήτη, υπάρχουν και άλλα προβλήματα στα οδικά δίκτυα, τα οποία δυστυχώς στοιχίζουν και ανθρώπινες ζωές, πέρα από όλα όσα προβλήματα δημιουργούν. Υπάρχουν προβλήματα στις υποδομές, σε καινούργιες υποδομές. Αναφέρθηκαν τα θέματα να φτιαχτούν καινούργιες μαρίνες, να φτιαχτούν μικρότερα έργα, τα οποία όμως θα τόνωναν και θα ετοίμαζαν τον τουρισμό. Υπάρχει πρόβλημα στη διαχείριση υδατίνων πόρων. Είναι σίγουρο ότι υπάρχει και πρόβλημα στη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Είναι φανερό αυτό. Είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι περιοχές που δέχονται και πολύ μεγάλο όγκο τουριστών. Γιατί οι υποδομές, εάν δεν εξυγχρονιστούν ή δεν είχαν εξυγχρονιστεί, γιατί έπρεπε να έχει γίνει ήδη με βάση τον πολλαπλασιασμό των επισκεπτών, άρα παύλα κατοίκων, για μερικούς μήνες σε σχέση με το σταθερό πληθυσμό μιας περιοχής, τότε φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, η ανθεκτικότητα αυτών των υποδομών είναι πάρα πολύ χαμηλή. Αυτό συμβαίνει και στην Κρήτη, όχι με τραγικό τρόπο, όπως σε άλλες περιοχές που αναπτύχθηκαν τουριστικά, αλλά είναι ένα ζητούμενο. Ποιο άλλο είναι το ζητούμενο? Ζητούμενο παραμένει ο τρόπος με τον οποίο θα συνεχιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη, και όταν λέμε βιώσιμη ανάπτυξη εννοούμε ολιστική ανάπτυξη, σε περιοχές οι οποίες δεν είναι αυτή τη στιγμή ούτε τόσο γνωστές, ούτε τόσο δημοφιλείς, είτε για επενδυτές είτε και για τουρίστες. Και αυτό είναι ένα θέμα. Άρα μεταφορές, δίκτυο ίδρευσης, απορρίμματα και όλων των μορφών οι υποδομές είναι το ζητούμενο. Το δεύτερο ζητούμενο είναι αυτό που είπαμε, ότι πρέπει να υπάρξει ένας σχεδιασμός συνολικός, γιατί είναι μια πάρα πολύ μεγάλη περιοχή, έτσι ώστε να δείτε ποια ακριβώς σημεία είναι τα σημεία προς ανάπτυξη. Και το τρίτο, και νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό, είναι ότι βλέπετε μια καταπληκτική ποικιλομορφία στον τρόπο με τον οποίο ήδη έχει αναπτυχθεί ο τουρισμός στην Κρήτη. Η ποικιλομορφία είναι όχι μόνο στο θεματικό τουρισμό, όχι μόνο σε κομμάτια ειδικού τύπου επισκεπτών, αλλά είναι πάρα πολύ έντονος και σε κομμάτια του τουρισμού, όπως είναι ο αγροτουρισμός, όπως είναι τα προϊόντα, όπως είναι η γαστρονομία, όπως είναι μια σειρά από ιδιόρυθμες και πάρα πολύ σημαντικές και πάρα πολύ ελκυστικές πλευρές που μόνο ένα τόσο μεγάλο νησί θα μπορούσε να παρουσιάσει. Δεν μπορείτε να το βρείτε αυτό σε μικρότερα νησιά ή σε νησιά που δεν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Όλα αυτά είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κρήτης, η οποία στην πραγματικότητα έχει όλη τη δυνατότητα να πολλαπλασιάσει, αλλά με τον σωστό τρόπο, ένα κομμάτι της οικονομίας της. Και εκεί είναι το μυστικό, κατά την ταπεινή μου άποψη, μπορείτε να με διαψεύσετε, δεν έχω καμία αντίρρηση. Και εκεί είναι το μυστικό της Κρήτης, ότι δεν στηρίζεται στον τουρισμό. Η Κρήτη είναι η Κρήτη και ο τουρισμός είναι η υπεραξία της. Δεν είναι ένα μέρος στο οποίο οι άνθρωποι ζουν γιατί υπάρχει τουρισμός. Προκόβουν γιατί υπάρχει τουρισμός. Γίνονται πιο πλούσιοι γιατί υπάρχει τουρισμός. Ή μάλλον γίνονται πλούσιοι γιατί υπάρχει τουρισμός. Η Κρήτη έχει ένα δικό της sustainability, το οποίο ο τουρισμός με το σωστό τρόπο έρχεται να αυξήσει, να δημιουργήσει μια φοβερή υπεραξία.
Εάν έρθει με λάθος τρόπο, όχι τώρα, αλλά σε 15, 20 χρόνια, μπορεί να τις δημιουργήσει προβλήματα. Εγώ είμαι βέβαιη ότι η σύμπραξη του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, το γεγονός ότι έχετε έναν πρωθυπουργό, δύο υπουργούς σχετικούς, δηλαδή τον κύριο Μητσοτάκη, την κυρία Κεφαλογιάννη, τον κύριο Αυγενάκη, συν δύο αρχηγούς κομμάτων της αντιπολίτευσης, τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Κασελάκη, νομίζω ότι αν με όλους αυτούς δεν μπορέσετε τώρα να κάνετε κάτι, δεν θα μπορέσετε ποτέ. Να είστε καλά.